Αγαπητοί φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, χαιρετίζουμε την παρουσία σας στη σημερινή συνεστίαση της κομματικής οργάνωσης ένδειας του ΚΚΕ. Στο ΚΚΕ ξέρουμε καλά ότι ο αγώνας και η καθημερινή πάλι μόντρα στα χίλια μύρια προβλήματα και βάσανα που βιώνει ο λαός χρειάζεται θάρρος και αισιοδοξία για την αντιμετώπιση ακόμη και ψυγμάτων ειδοπάθειας και μυρολατρίας που μπορεί να εμφανιστούν. Γι' αυτό, όπως έλεγαν και οι παλιότεροι αγωνιστές, μέσα στον αγώνα πολεμάμε και τραγουδάμε. Ωστόσο, οι εξελίξεις που το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνονται όλο και πιο πυκνές, υποδηλώνουν την αναγκαιότητα να αυξήσουμε το επίπεδο ετοιμότητάς μας, αφού αυξάνεται και η πιθανότητα να πάμε πιο σύντομα σε βουλευτικές εκλογές, ίσως πιο πριν ή και μαζί με τις ευρωεκλογές και τις εκλογές για την τοπική διοίκηση. Άλλωστε, ήδη βρισκόμαστε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, όπου οι διαργασίες στο αστικό πολιτικό σύστημα γίνονται πιο έντονες και οξύνεται η αντιπαράθεση για την κυβερνητική καρέκλα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπάρχει απόλυτη συμφωνία στις στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης που υπηρετούν και οι δύο πολιτικές δυνάμεις. Πίσω από έναν τέτοιο κουρνιαχτό που σηκώνεται ενέχνος, καλλιεργείται και συντηρείται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θολώνει. Γίνεται δυσδιάκριτο για τις πλατιές λαϊκές μάζες το κριτήριο ψήφου. Κάτι που επιδιώκουν με κάθε τρόπο όλα τα αστικά κόμματα για να ψαρεύουν σε θολά νερά. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις σε συστράτευση, σε συμβόρευση, απαντώντας με το πιο ηχηρό, πιο δυναμικό τρόπο μπροστά στις επερχόμενες εκλογικές μάχες με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Αυτό το διάστημα και στις επόμενες μέρες είναι αναγκαίο η δουλειά όλων των συντρόφων, φίλων και οπαδών του κόμματος να αυξηθεί, να ενταθεί, με στόχο να προσθεθούν στον καθημερινό αγώνα, στην καθημερινή πάλη και μπροστά στις εκλογικές μάχες νέοι συναγωνιστές και συναγωνίστριες που ανεξάρτητα από επιμέρους επιφυλάξεις στην πολιτική γραμμή του ΚΚΕ αναγνωρίζουν την ανάγκη ενίσχυσης και ισχυροποίησης τους αυτές τις συνθήκες. Καλούμε τις λαϊκές δυνάμεις που ακούμπησαν τις ελπίδες τους στο ΣΥΡΙΖΑ, που νιώθουν απογοήτευση, που ενδεχόμενα προστρατεύτηκαν, να συμπορευτούμε, να δώσουμε τη μάχη των βουλευτικών, των ευρωεκλογών και των εκλογών της τοπικής διοίκησης μαζί και ενιαία με στόχο την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Ο στόχος για ισχυρό κουκουέ παντού ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των πολιτικών εξελίξεων από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Είναι στόχος ελπίδας, αισιοδοξίας και προοπτικής και μπορεί να συνεγείρει πλατιές λαϊκές δυνάμεις να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να συναντηθούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το τελευταίο διάστημα, και ιδιαίτερα μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, βλέπουμε την αντιπαράθεση και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δημιουργίας μιας πλασματικής εικόνας για το λαό, βάζοντας στο επίκεντρο την επιβίωσή της και προσπαθώντας να περάσει πως αυτό είναι που πρέπει να ενδιαφέρει το λαό. Να μην χαλάσει δηλαδή η κολυγιά ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ και το δικαιολογεί με την άποψη ότι υπάρχουν ακόμη ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Βέβαια, τα ανοιχτά ζητήματα δεν είναι τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι νέες, που γι' αυτά φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ζητήματα που σχετίζονται με την πιο γρήγορη και αποτελεσματική προώθηση των συμφερόντων του κεφαλαίου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι η υπηρέτηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ που περνάει μέσα από τη συνθήκη των Πρεσπών, που αφού επικυρώθηκε από τη Βουλή των Σκοπίων χθες, θα έρθει προς επικύρωση και στην Ελληνική Βουλή. Είναι αυτή η συμφωνία που υπηρετεί την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διατηρεί το σπέρμα του αλληλεπιδρωτισμού με τα περί μακεδονικής γλώσσας και ιθαγένειας και στρέφεται κατά των δύο λαών και των λαών των Βαλκανίων, τροφοδοτώντας τον εθνικισμό και στις δύο πλευρές. Και απ' την άλλη, καλά κρατεί η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Στην προσπάθεια δημιουργίας ενός δίπολου που
διαγωνίζονται για το ποιος είναι πιο ικανός στην υπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, αποκρύπτοντας το βασικό, ότι στις στρατηγικές επιλογές ομονοούν και συμπορεύονται, όπως άλλωστε περίτρανα έχει αποδειχθεί με την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου του ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο του 2015, που με αυτό πορεύεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέων όλα αυτά τα χρόνια. Από αυτή την ανούσια για το λαό αντιπαράθεση πρέπει να αποκαλυφθεί η πραγματικότητα, που λέει ότι και τα δύο κόμματα προσκυνούν στην καπιταλιστική ανάπτυξη, τα συμφέροντα του κεφαλαίου και του κερδοφορείου. Ευθύνονται για το ξεθεμελίωμα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων και είναι θερμοί υποστηρικτές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης μεγάλη παγίδα αυτή που στείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο λαό και γενικά η σοσιαλδημοκρατία, επισύοντας τον κίνδυνο της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, προσπαθώντας να χειραγωγήσει τους λαούς. Η ακροδεξιά και οι φασιστικές δυνάμεις βγαίνουν από τα σπλάχνα του καπιταλισμού. Στηρίζονται από το νούμερο του κεφαλαίου και προφοδοτούνται από την απογοήτευση που προκαλεί η αντιλαϊκή πολιτική. Η διάψευση ελπίδων από τα φιλελεύθερα και σοσιαλδημοκρατικά και τα λεγόμενα αριστερά κόμματα και κυβερνήσεις. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακροδεξιά από πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν την καπιταλιστική εκμετάλλευση, που χτυπούν την εργατική τάξη, την αγροτιά, τα λαϊκά στρώματα, την νεολαία. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η ναζιστική χρυσή αυγή από το ΣΥΡΙΖΑ, που την καλεί σε τελετές των ενόπλων δυνάμεων, που έχει τη δική του ευθύνη για τη μεγάλη καθυστέρηση της δίκης για τα εγκλήματα αυτού του φασιστικού μορφώματος. Μπορεί και πρέπει ο λαός μας να βγάλει συμπεράσματα. Σήμερα έχει πιο πλούσια πείρα από παλιότερα, σχετικά με το πώς έχουν διαχειριστεί το μέλλον του οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις, όπως και αν ονομάζονται. Αριστερές, προοδευτικές, δημοκρατικές, οι όποιες παραλλαγές και συμμαχίες και αν έχουν σχηματίσει κυβέρνηση. Η πείρα μας λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεδειγμένα κατάφερε σε τούτη τη φάση να είναι πιο αποτελεσματικός στην υπηρέτηση των συμφερόντων και στην προώθηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, βγάζοντας την δρόμη και δουλειά με ταυτόχρονη προσπάθεια αφοπλισμού του εργατικού λαϊκού κινήματος. Απέδειξε πως από αντιμνημονιακή, από αντιανατοϊκή δύναμη μπορεί να γίνει σημεοφόρος του ΝΑΤΟ στην περιοχή, ενώ τα αντιλαϊκά μέτρα και οι αντιλαϊκοί εφαρμοστικοί νόμοι ψηφίζονται σωριδών στη Βουλή. Δεν είναι τυχαία άλλωστε τα θερμά συγχαρητήρια που δέχεται από τους μεγαλύτερους σε παγκόσμιο επίπεδο πολιτικούς εκπροσώπους του κεφαλαίου, όπως πρόσφατα μετά την επίσκεψη της Μέρκελ στην Αθήνα, από τους Αμερικανούς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ προκλητικά μιλάει για το τέλος των μνημονίων και της Επιτροπίας, καλλιεργώντας και πάλι ψεύτικες προσδοκίες για κοινωνική δικαιοσύνη. Στρεβλώνει την πραγματικότητα, κοροϊδεύει. Παίζει παιχνίδια με την αγωνία των εργατών, των μικρομεσαίων αγροτών, των μικρών επαγγελματιών, της νεολαίας μας, που βιώνουν μια ανυπόφορη κατάσταση, διαπιστώνοντας καθημερινά ότι τα μνημόνια είναι εδώ και παραμένουν. Οι εκατοντάδες αντιμνημονιακοί νόμοι είναι σε πλήρη εφαρμογή και τσακίζουν κάθε λαϊκό δικαίωμα, κρατώντας μαζί με τους επιχειρηματίες σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο τους μισθούς, διατηρώντας τις εντάξεις πάλι πολύ χαμηλά, καταδικάζοντας τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους σε ανασφάλεια και φτώχεια. Η κυβέρνηση διατηρεί όλες τις μειώσεις της συντάξης και καλεί ξεδιάδρομα τους συνταξιούχους που αγωνίζονται ασταμάτητα να τις δώσουν τα εύσημα, γιατί δεν επιβλήθηκε και η προβλεπόμενη, ψηφισμένη από το ΣΥΡΙΖΑ μείωση. Ληστεύει τους εργαζόμενους και προσπαθεί να τους κλείσει τα μάτια, να τους αποκλείσει με το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα που προέρχεται από τα ματωμένα πλεονάσματα. Περηφανεύεται η θυσία του ΣΥΡΙΖΑ για τον μεταμνημονιακό, όπως λέει, προϋπολογισμό και κρύβει ότι αυτό σκορπώνει στο λαό μας με 1 δισεκατομμύριο νέους φόρους που προστίθεται στον έμφυα, στην υψηλή έμεση και άμεση φορολογία που έχει χρεοκοπήσει τις λαϊκές οικογένειες. Κάνει τα στραβά μάτια για τα οξυμένα προβλήματα στην παιδεία, στην υγεία. Κάνει τα στραβά μάτια σε αυτού μπροστά στις κινητοποιήσεις των μαθητών, των φοιτητών που διεκδικούν πραγματική δωρεάν μόρφωση και πραγματική μόρφωση στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα ΤΕΗ, έξω από τον αναγκαλισμό των επιχειρήσεων. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κομπάζουν για τη μείωση της ανεργίας, ενώ γνωρίζουν ότι πάνω από 900.000 παραμένουν άνεργοι και φυσικά κρύβουν ότι το μεγάλο ποσοστό των θέσεων απασχόλησης είναι
είναι με ελαστικές σχέσεις, μερική και προσωρινή απασχόληση, με μισθούς πείνας και σε άγριες συνθήκες εργασίας, με πρώτα θύματα την νεολαία και τις γυναίκες. Διαφημίζουν τα δισεκατομμύρια της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ σφυρίζουν αδιάφορα για την αδυσόπιτη πραγματικότητα που δείχνει πως τα ποσά αυτά κατευθύνονται στους καπιταλιστές, στους μεγαλοαγρότες και όχι στη μικρή και μεσαία αγροτιά που υποφέρει από τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους, τα υψηλά έξοδα παραγωγής, με χιλιάδες μικροπαραγωγούς κάθε χρόνο να πετιέται έξω από την παραγωγή και ξεκλειδισμένη. Η κυβέρνηση γέμισε την Ελλάδα με αμερικανονατοικές στρατιωτικές βάσεις και στρατηγία από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Έφερε τα κατασκοπευτικά drones και επιθετικά αμερικάνικα ελικόπτερα στη Λάρισα, στη Μακρυσία, στην κεντρική Ελλάδα. Στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις εκτός συνόρων σε εμπειριαλιστικές αποστολές, εμπλέκοντας τη χώρα και το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ απέναντι σε αυτή την κατάσταση μπήκε μπροστά στην υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Στήριξε τους αγώνες για κάθε λαϊκό πρόβλημα. Στήριξε τους αγώνες του ταξικού κινήματος, του ΠΑΜΕ, για την αναπλήρωση των απολειών για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Ήταν στο πλευρό του αγροτικού κινήματος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Πλόγων, υπερασπιζόμενο τα συμφέροντα της μικρής και μεσαίας αγροτιάς, η οποία αυτό το χρονικό διάστημα ετοιμάζει αγώνες για το τέλος του Γενάρη. Ήταν στο πλευρό του μαχόμενου κινήματος των ΕΒΕ, των γυναικών, των φοιτητών και των μαθητών. Η στάση αυτή του ΚΚΕ πρέπει να αξιολογηθεί από το λαό. Θέλουμε να αποτελέσει κριτήριο για το πώς θα σταθεί κάποιος απέναντι στις κάρτες σε όλες τις εκλογικές μάχες. Να αξιολογηθούν και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις για τη στάση τους απέναντι στο σύνολο των λαϊκών προβλημάτων, τόσο στις βουλευτικές όσο στις ευρωεκλογές και στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Τι λένε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική τους? Αστικά κόμματα, περιφέρειες, δήμοι δεν κάνουν ευκαιρία να εξοραίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκρύπτοντας ότι το σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων, το ξεθεμελίωμα των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων φέρει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτή η πολιτική υλοποιείται τόσο από την κεντρική και τοπική διοίκηση και εδώ στη στερεά με ευθύνη της περιφέρειας και των δήμων και με ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων που τη στηρίζουν. Άλλωστε, τα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια που έγιναν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε όλη την Ελλάδα, προϊόν συνεργασίας της τοπικής διοίκησης και κυβέρνησης, αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα ότι σε συνθήκες ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικονομίας η τοπική διοίκηση είναι αποφασισμένη να βάλει γερά πλάτη στην παραπέρα κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των εργατικών συμφερόντων. Είναι βέβαιο ότι η λέξη ανάπτυξη θα βρίσκεται στα χείλια όλων των υποψηφίων δημαρχών και κυρίως περιφερειακών ως η λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός προσφέροντας ψεύτικες ελπίδες. Οι περιφέρειες και οι δήμοι πρωτοστάτησαν και πρωτοστατούν στην ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, ακόμα και όταν διαχειρίζονται προγράμματα για την ακραία φτώχεια. Η βάση είναι τα συμφέροντα των επιχειρηματιών σε κάθε περιοχή. Βάζουν σε δεύτερη μοίρα ή ακόμη και εκτός προτεραιότητας την υλοποίηση έργων αναγκαίων για το λαό με γνώμενο τη λογική κόστος όφελος. Εδώ στην Εύβοια και στη Στερεά γενικότερα έχουμε μικρή πείρα από την υλοποίηση αυτής της πολιτικής με τα γνωστά θέματα της έλλειψης αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής θωράκισης κλπ. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις που ζήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με τη χιονόπτωση σε όλη τη Στερεά. Ότι ακόμη και τα πιο απλά προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αφού δεν υπάρχει προσανατολισμός, σχέδιο, έργα υποδομής και μέτρα που είναι αναγκαία σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, με μια χιονόπτωση όχι ιδιαίτερα μεγάλη, αποκλείστηκαν χωριά για μέρες, είχαμε θάνατο συνανθρώπου μας εξαιτίας του αποκλεισμού, έμειναν χωρίς πρόσβαση σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία, χωρίς νερό και ρεύμα πολλά χωριά σε όλη την περιοχή. Την ίδια ώρα που από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Μπακογιάννης και διάφοροι δήμαρχοι κόμπαζαν για την ετοιμότητά τους στην αντιμετώπιση ακραίων, όπως έλεγαν, καιρικών φαινομένων. Αποδείχθηκε από τα πράγματα
ότι είναι σοβαρές οι ελλείψεις και ανεπαρκής ο σχεδιασμός αντιμετώπισης καταστάσεων που χρήζουν μια αυξημένη προσοχή όπως είναι τα φυσικά φαινόμενα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι όταν τα αναγκαία έργα υποδομής μπαίνουν στη λογική του κέρδους, αϊπερίπατο η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού. Οι κομμουνιστές ή οι αγωνιστές που συνεργάστηκαν με το ΚΚΕ, οι εκλεγμένοι της λαϊκής συσπήρωσης στην περιφέρεια και στους δήμους της Θερεάς, έδωσαν μάχες το προηγούμενο χρονικό διάστημα για κάθε λαϊκό πρόβλημα κατά της αντιλαϊκής πολιτικής και της επίθεσης του κεφαλαίου για τους μισθούς, για τις συντάξεις, για την υγεία, την πρόνοια, την παιδεία, για τα δικαιώματα της νεολαίας. Βρίσκονται στο πλευρό των ανέργων και των απανημένων. Απαιτούν το δικαίωμα στη δουλειά για την προστασία αυτών που ο καπιταλισμός και η αντιλαϊκή πολιτική τους στερεί το δικαίωμα στην εργασία και τους οδηγεί στην ανεργία. Βρίσκονται δίπλα στους εργαζόμενους της περιφέρειας και των Δήμων. Διεκδικούν υποδομές, έργα που υπηρετούν τις ανάγκες του λαού για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, όπως πρόσφατα είχαμε ζήσει στο Μαντούδι, των πυρκαγιών, αντίστοιχες πυρκαγιές είχαμε στη Βόρεια και στην Νότια Ελλάδα, μέτρα για την αντισεισμική θωράκιση σε μια περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη σε αυτό το θέμα. Απαιτούν επαρκή χρηματοδότηση και αντιτάσσονται στην ανταποδοτικότητα, στους πόρους και στα τελή που επιβάλλουν η διοίκηση της περιφέρειας και η Δήμη. Ήταν πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση και θα είναι αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική, ακόμα και αν αναλάβουν ευθύνη διοίκησης, όπως κάνουν μέχρι τώρα οι κομμουνιστές δήμαρχοι στην Αττική, στην Πάτρα, στην Ικαρία. Με το βλέμμα στραμμένο στις επερχόμενες εκλογικές μάχες και από εδώ σήμερα κάνουμε κάλεσμα συσπήρωση στο ΚΚΕ όλων των λαϊκών δυνάμεων. Κανένας εργάτης και εργάτρια, κανένας μικρομεσαίος αγρότης και επαγγελματίας, νέος και νέα των λαϊκών οικογενειών, να μην ακουμπήσει ξανά τις ελπίδες τους στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΚΙΝΑΛ, το ΠΑΣΟΚ ή σε διάφορες παραλλαγές κομμάτων και σχημάτων που εμφανίζονται και θα εμφανιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι κόμματα που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και το έχουν αποδείξει περίτρανα. Αυτοί που αισθάνονται αριστεροί, όλες οι ζωντανές λαϊκές δυνάμεις, είναι καιρός να ξεπεράσουν τις παγίδες των ψεύτικων προσδοκιών και της αναμονής, να αχρηστεύσουν την παγίδα του μικρότερου κακού που γίνεται συνεχώς όλο και πιο μεγάλο. Να πάρουν την απόφαση που θα κάνει τη διαφορά. Να μπουν στον αγώνα για να συμμορευτούν με το ΚΚΕ για να ισχυροποιηθεί παντού. Αυτό θα δώσει δύναμη στην υπόθεση της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος και της κοινωνικής συμμαχίας που είναι η κινητήρια δύναμη της λαϊκής αντεπίθεσης. Αυτό χρειάζονται οι άνθρωποι του κόμματος. Μια ισχυρή δύναμη που θα παλεύει οργανωμένα κατά των μονοπωλίων και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, θα κλείνει το αγωνιστικό της παρόν στην καθημερινή πάλη για τις ανάγκες του λαού μας και θα ανοίγει τον δρόμο του μέλλοντος της ανατροπής της εργατικής εξουσίας και του σοσιαλισμού. Αυτό το μέλλον χτίζεται μέσα από την καθημερινή πάλη και τις πολιτικές μάχες που έχουμε μπροστά μας. Πριν σας ευχηθώ καλή διασκέδαση, θέλω να πω ότι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ στις επερχόμενες εκλογικές μάχες σημαίνει ότι για την επόμενη συναισθίαση θα πρέπει να εξασφαλιστεί από την κομματική οργάνωση έμπειας πολύ μεγαλύτερος